Ξεκίνησε που δεν λίγα και πάλι, επιτέλους, όντως. Χθες βράδυ πέρασε η Bayern από τον Borussia Park. Θα το δούμε σε λίγο αυτό. Πρώτα να δούμε ένα βίντεο που ετοίμασε η Μαρίνα Αδαμίδου και ουσιαστικά μας θυμίζει καλύτερες στιγμές από τον πρώτο γύρο της Bundesliga. Ένα μήνα χωρίς μπάλα στη Γερμανία. Δεν πάει άλλο, παιδιά. Πάθαμε εξάρτηση. Για δώσε. Διακοπή ήταν και πάει. Τα κουστούμια του Γκουαρδιόλα, οι φωνές, τα ξεσπάσματα και οι ατάκες του Κλοπ και το ατάραχο βλέμμα του Χίπια θα βρεθούν και πάλι στις οθόνες όλων μας. Ο δεύτερος γύρος της Bundesliga ξεκινάει. Οι ομάδες οσίθιστε δεν παρέμειναν στη Γερμανία για τη μίνι προετοιμασία εν ώψη του δεύτερου γύρου. Λόγω καιρού. Σκορπίστηκαν κάπου πιο φωτεινά. Η Μπάγεν πήγε στη Γουρλίδικη Ντόχα, η Ντόρτμουντ έπιασε Νότια Ισπανία και Λαμάγκα με τα λουλουδάκια και την ηρεμία που χρειάζεται, προκειμένου όπως παραδέχτηκαν Ρόις και Κλοπ να ξαναβρει το δρόμο προς τη δεύτερη θέση. Δεν έχουμε αγγίξει μέχρι στιγμή τις προσδοκίες μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξανακερδίσουμε τη δεύτερη θέση. Κάναμε την κριτική στους εαυτούς μας, αλλά είμαστε και βέβαιοι ότι βρισκόμαστε στο σωστό μονοπάτι. Θα συνεχίσουμε να το ακολουθούμε, γνωρίζοντας την πίεση που θα έρθει και αν όλα πάνε καλά θα ξαναμπούμε στο παιχνίδι. Η Μονάχο από την άλλη δεν χρειάζεται να κάνει αυτοκριτική. Χρειάζεται μόνο να διατηρήσει αυτό που έχει περάσει πολύ καλά ο Γκουαρδιόλα. Το νέο στυλ που μέχρι στιγμής της έχει αποδώσει πολλά ρεκόρ, αρκετό θέαμα στους φιλάθλους και νίκες. Θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε τα ρεκόρ. Αλλά κάποια στιγμή θα μας κερδίσουν ξανά. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο τρόπος που θέλουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο είναι ο πιο σημαντικός. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σε αυτό μέχρι να τελειοποιηθεί. Κανείς όμως δεν εφησυχάζει. Ο Πεπ φρόντισε να το κάνει σαφές, φωνάζοντας πολλάκι σε τους παίκτες της προπονήσης, θέλοντας να είναι απόλυτα έτοιμοι εν ώψη των πολλών υποχρεώσεων που έρχονται σε πρωτάθλημα και Champions League, αλλά και των προσδοκιών που έχουν πλέον οι φίλαθλοι της ομάδας. Βέβαια, όταν έχεις κατακτήσει τα πάντα, τι απομένει να κάνεις για να εκπλήξεις παραπάνω τον κόσμο του ποδοσφαίρου? Δύσκολο να πω τι. Βάλαμε τον πύχη ψηλά και μιλάω και για τον εαυτό μου. Προφανώς θέλουμε να κερδίσουμε όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουμε και αυτό θα είναι δύσκολο. Αλλά δεν μπορώ να πω τώρα τι θα με ικανοποιούσε και τι όχι. Ότι θέλω να κερδίσω αυτό ή εκείνο. Θέλω να είμαι πετυχημένος, αλλά είναι δύσκολο να προβλέψεις τι θα γίνει. Η Wolfsburg βρίσκεται στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος, πραγματοποιώντας ένα εξαιρετικό πρωτογύρο, έχοντας απολογισμό 9 νίκες, 3 ισοπαλίες και 5 ήττες. Η ομάδα βρέθηκε στο Abu Dhabi για προετοιμασία και κάποιοι τυχεροί κατάφεραν να ξεφύγουν έστω και για λίγες ώρες από την καθημερινή ρουτίνα, προκειμένου να απολαύσουν μια βόλτα με καμήλες. Θέλουμε να παίξουμε στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν. Είναι στόχος που θέλουν όλοι και εγώ επίσης. Μπορούμε να το καταφέρουμε. Το Αμβούργο ταξίδεψε στην Ινδονησία, απολαμβάνοντας τις επιθυμίες των ντόπιων αλλά και την τρέλα των φιλάθλων. Η Στουτγκάρδη βρέθηκε στην Νότια Αφρική, με τους παίκτες να διασκεδάζουν με την ψυχή τους. Για λίγο όμως. Μπάγερ Λεβερκούζεν προετοιμάστηκε στο Λάργκο της Πορτογαλίας. Με
μεταγραφικά, εκτός από την ανακοίνωση της μεταγραφής του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην Μπάγερν το προσεχές καλοκαίρι, ανακοινώθηκε και η συμφωνία του Σίντεϊ Σά με τη Σάλκε, ο οποίος άφησε τη Λεβερκούζεν για τους βασιλικούς μπλε, στους οποίους θα βρίσκεται για τα επόμενα 4 χρόνια, ενώ επιστροφή στη Γερμανία και για τον Ντε Μπρόινε, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τη Βόλφσμπουργκ μέχρι το 2019. Μέχρι και πριν λίγα χρόνια η Bundesliga είχε την ταμπέλα του πιο αμφίροπου πρωταθλήματος, καθώς κανείς ποτέ δεν μπορούσε να προβλέψει δεδομένα τον πρωταθλητή. Αυτό μπορεί και να άλλαξε εν μέρη από τότε που ανέβασαν πολύ τον πύχη Bayern Monaco και Dortmund. Ωστόσο, ακόμη και τώρα τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο, κυρίως για τις ευρωπαϊκές θέσεις. Ο τίτλος του πρωταθλητή, όπως όλα δείχνουν, είναι καπαρωμένος. Leverkusen, Dortmund και Gladbach θα κονταροχτυπηθούν για την δεύτερη θέση και οι λυποί συγγενείς για εκείνες που θα οδηγήσουν στο Europa League. Έχουμε ακόμα 17 αγωνιστικές. Δεν θα πετάξω από τώρα λευκή πετσέτα. Μέχρι τότε έχουν χρόνο να δουν και να ξαναδούν όλα εκείνα τα αστεία, τα παράξενα, τις γκάφες που υπέπεσαν στο πρώτο μισό της Bundesliga, προκειμένου να μην ξαναδούν τους εαυτούς τους στα κανάλια. Χθες βράδυ στο Borussia Park 54.000 θεατές είδαν το πρώτο μάτς του δεύτερου γύρου, το πρώτο μάτς επίσημο για το 2014 στην Γερμανία, στην Bundesliga. Η πρωτοπόρος Bayern φιλοξενήθηκε από την τρίτη εξαιρετική εφέτος Borussia Gladbach, η οποία έμεινε πίσω στο σκορ από το 7ο μόλις λεπτό. Σέντρα Μίλλερ πλασέ στην κίνηση του Μάριο Γκέτζε. Ο Μάριος ο Γκέτζε πετυχαίνει το 5ο του γκολ με τη φανέλα της Bayern στο εφετινό πρωτάθλημα. Κλασική συνεργασία παιχτών Bayern. Την κάρτα στοιχήματος λίγο πιο μετά, κύριοι συνάδελφοι, γιατί έχει κι άλλο γκολ. Η Bayern δεν θέλετε να το δείξετε του Μίλλερ, παρακαλώ. Γιατί έχει βάζει κι άλλο γκολ η Bayern πιο μετά. Καταλαβαίνετε τι επίπεδο έχουμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Στοιχηματίδες είναι όλοι. Ποια γκολ. Την κάρτα στοιχήματος δείξε μου να τελειώνει αυτή η κωμωδία. 0-2 το Gladbach Bayern χθες βράδυ. Με την Bayern να πηγαίνει στους 47 βαθμούς και την Gladbach να μένει στους 33, διότι το κλείδωσε το παιχνίδι. Θα μπορούσε να πάει και πολύ πιο ψηλά, νομίζω. Επιμένεις να μην δείχνεις το πέναλτι. Τέτοιο πράγμα έχει πάθει. Μάλιστα. Μίλλερ 0-2, 8ο τέρμα για τον μέσο επιθετικό της Bayern. Νάτος. Ωραίος, εδώ είναι. Αν τώρα δεν βγάλεις την κάρτα στοιχήματος που πρέπει, θα σηκωθώ να φύγω, στο λέω πραγματικά. Ο Τόμας Μίλλερ σκόραρε. Bayern 2-0 την Gladbach. Από πολύ νωρίς το μάτς αυτό ουσιαστικά είχε τελειώσει από το 7ο λεπτό. Δεν έχει αντίπαλο στη Γερμανία. Η πρωταθλήτρια και νομίζω και βέβαιη και φέτος πρωταθλήτρια. 0-2 λοιπόν Gladbach Bayern. Αυτοί είναι οι αγώνες. Στο 140 η Dortmund υποδέχεται την Augsburg. Στο 143 η Freiburg την Leverkusen. Εκεί είναι τα μάτς της δεύτερης, της τρίτης και της τέταρτης μάλλον, όπως είναι η Dortmund τώρα. Και το μεγάλο παιχνίδι γίνεται αύριο στο κωδικό 278 του κουπονιού μας. Το Αμβούργο υποδέχεται την Schalke. Και αυτό το πρωτάθλημα φυσικά, όπως και όλα τα μεγάλα, αποκλειστικά στο ΝΟΤΕ TV.